κορονοϊού. Τώρα, σήμερα ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 4.141 νέα κρούσματα, 140 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ άλλοι 17 συμπολίτες μας έχασαν τη μάχη για τη ζωή. Είχαμε δε και 493 επαναλημώξεις. Πάμε τώρα να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Καλησπέριζω την καθηγήτρια επιδημιολογίας και πρόεδρο του Ινστιτούτου Πρόληψης, την κυρία Αθηνά Λινού. Καλησπέρα, κυρία Λινού. Καλησπέρα σας, κύριε Μελιγκόνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε μαζί μας. Κυρία Λινού, αν και από ό,τι λέτε εσείς οι ειδικοί, προς το παρόν δεν τεκμαίρεται παγκοσμίως κάποια σύνδεση του κορονοϊού με τα περιστατικά οξείας υπατίτιδας. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί ταυτοχρόνως οι ειδικοί είστε μεν καθησυχαστικοί, αλλά αφήνετε να εννοηθεί ότι πρέπει να βρισκόμαστε σε μια εγρήγορση για περίεργες ασθένειες από εδώ και στο εξής. Αυτό είναι αλήθεια και βέβαια κάθε τι που δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε, που δεν περιμένουμε, που αυξάνει τα κρούσματα σε αριθμούς που δεν τα είχαμε ξαναδεί, μας δημιουργεί μια ανησυχία μέχρι να βρούμε ποιος είναι ο λόγος και γιατί υπάρχει αυτή η αύξηση. Οπότε εφόσον δεν συνεχίζεται η αύξηση, θα ηρεμήσουμε ή θα ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με την παγκόσμια συζήτηση που έχει ανοίξει, πόσο πίσω μπορεί να έχει πάει το ανοσοποιητικό σύστημα, ειδικά των μικρών παιδιών, από τα μεγάλα διαστήματα των περιοριστικών μέτρων, της αναγκαστικής αποχής από τα σχολεία και της καραντίνας, πώς τοποθετείστε σε αυτή τη συζήτηση? Είναι δύσκολο να πεις ότι οφείλεται σε μείωση της δυνατότητας για ανοσία των παιδιών, γιατί δεν έχουμε βρει έναν παράγοντα που να το δικαιολογήσουμε. Ναι. Δηλαδή το να πούμε ότι υπάρχει αυτή η υπατίτιδα που πλήττει παιδιά ειδικά και αυτό οφείλεται στο ότι τα παιδιά δεν έχουν εκτεθεί σε άλλους ιούς, όταν δεν ξέρουμε αν η υπατίτιδα οφείλεται σε ιό, οφείλεται. Είναι ανυπόστατο, λέτε. Δεν μπορεί να υπάρξει κάποια σύνδεση. Δεν έχει καμία λογική, γιατί θα μπορούσε να είναι κάλλιστα και σε έναν χημικό παράγοντα ή να υπήρχαν τα προβλήματα και δεν δίνανε συμπτώματα και λόγω αυτού δεν τα διακυγνώσκαμε, τώρα προσέχουμε πιο πολύ. Οπότε χρειάζεται σύνεση και υπομονή να δούμε ποια είναι η πραγματική αιτία και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Φαντάζομαι ειδικά για τη χώρα μας είστε ακόμη περισσότερο καθησυχαστικοί. Λέω ειδικά για τη χώρα μας, γιατί είδαμε ότι στο εξωτερικό υπήρξαν και δύο περιπτώσεις, αν δεν κάνω λάθος, που χρειάστηκε να γίνει και μεταμόσχευση ύπατος, έτσι. Παραπάνω από δύο ίσως. Και αυτό πραγματικά είναι σοβαρότατη νόσος. Αλλά δεν μπορούμε, δεν τεκμαίρεται ότι οφείλεται αναγκαστικά σε κάποιο λιμωγόνο παράγοντα, γιατί μόνο οι λιμωγόνοι παράγοντες είναι μεταδοτικοί. Θα μπορούσε να οφείλεται και σε κάτι άλλο, που μόλις το αντιμετωπίσουμε βέβαια θα το ελέγξουμε, δεν θα επιτρέπουμε να εκτίθεται σε αυτόν τον παράγοντα τα παιδιά. Τώρα, κυρία Λινού, θέλω να σας ρωτήσω. Βλέπουμε ασθένειες γνωστές να έρχονται ξανά στην επικαιρότητα, με τον εντοπισμό κρουσμάτων προφανώς, ενώ αυτό που ξέραμε όλοι εμείς, οι μη ειδικοί τουλάχιστον, είναι ότι η ανθρωπότητα είχε, να το πω απλά, ξεμπερδέψει με αυτές. Φτάσαμε στο 2022 να μιλάμε για ένα, ευτυχώς, όπως λέει ο ΕΟΔΗ, κρούσμα της νόσου του Χάνσεν, λέπρας εν πάση περιπτώσει, και βεβαίως βλέπετε και πώς εξελίσσεται η κουβέντα παγκοσμίως αναφορικά με την περίφημη ευλογιά των πυθίκων. Πώς φτάσαμε εδώ? Για τη λέπρα θα ήθελα να επισημάνω ότι κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο διαγνώσκονται περίπου 120.000 λέπρας σε διάφορες χώρες του κόσμου και είναι μια αρρώστια που μας συνοδεύει τώρα για χιλιάδες χρόνια, πολύ νωρίτερα από την έλευση του Χριστού στη γη. Και επιπλέον η λέπρα είναι μια αρρώστια που έχει χρόνο επώασης που μπορεί να είναι και ολόκληρα χρόνια, μέχρι και 20 χρόνια. Δηλαδή δεν αποκλείεται αυτή η συνάνθρωπός μας που παρουσίασε το πρόβλημα τώρα να έχει εκτεθεί πριν από 10-15 χρόνια. Είναι ένα μοναδικό κρούσμα. Και για καλή μας τύχη είναι μια αρρώστια για την οποία υπάρχουν φάρμακα
και αν είναι σε πρόωρο στάδιο, δηλαδή δεν έχει επηρεάσει πολύ τα νεύρα ή το δέρμα, ώστε να έχει κάποια μορφή αναπηρίας αυτή η συνάνθρωπός μας, τότε είναι κάτι που θα περάσει και θα τελειώσει. Δεν χρειάζεται πανικός για το συγκεκριμένο νόσημα. Να κουβεντιάσουμε και για την ευλογιά των πυθίκων τώρα. Ναι, η ευλογιά των πυθίκων είναι εξαιρετικά περίεργο, γιατί παρουσιάζεται ταυτόχρονα σε πάρα πολλές χώρες. Ευτυχώς με λίγα κρούσματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι που δημιουργεί μια ανησυχία και θα έπρεπε σε αυτή την περίοδο να ετοιμαζόμαστε ώστε σε περίπτωση που έχουμε κρούσμα στη χώρα μας, ένα ή περισσότερα, να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και κυρίως να το περιορίσουμε, να το απομονώσουμε και να διαχειριστούμε σωστά και τους κοντινούς ανθρώπους που θα έχουν έρθει σε επαφή με το πιθανό κρούσμα και να διαχειριστούμε σωστά και τους συναδέλφους μου λειτουργούς υγείας, γιατρούς, που θα εξ ανάγκης θα έρθουν σε επαφή με κάποιο κρούσμα. Κυρία Λινού, το γεγονός ότι δεν μεταδίδεται η ευλογία των πυθίκων τόσο εύκολα και τόσο ακαριαία όπως ο κορονοϊός, είναι αρκετό εχέγγυο για να πούμε ότι δεν θα μιλάμε για πανδημία σε λίγο καιρό? Γιατί ακούω όλους εσάς τους ειδικούς να λέτε ότι τα κρούσματα θα αυξηθούν. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι αυτονόητο ότι θα αυξηθούν, διότι επειδή έχει μεγάλο, σχετικά μεγάλο χρόνο επόασης, δηλαδή σχεδόν 2 εβδομάδες για να δώσει συμπτώματα τα οποία είναι αναγνωρίσιμα, είναι πιθανό να έχουν εκτεθεί και πολλοί άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι θα παρουσιάσουν την νόσο σε 2 εβδομάδες. Δεν μεταδίδεται πολύ, αλλά είναι σχετικά σοβαρή αρρώστια. Σε επίπεδο θνητότητας, ακόμα και με τις καλύτερες συνθήκες, η ανεμοβλογιά των πυθίκων έχει μια θνητότητα 1%, που είναι πολύ περισσότερο από αυτό που βιώνουμε με τον κορονοϊό, ακόμα και όταν είχαμε τη μεγάλη κρίση. Απ' την άλλη μεριά, για την μορφή αυτή της ευλογιάς υπάρχει εμβόλιο. Ένα μέρος του πληθυσμού είναι εμβολιασμένο, εμείς οι μεγαλύτεροι δηλαδή. Και επίσης ελπίζουμε ότι ξέρουμε πώς να το περιορίσουμε. Εκείνο όμως που χρειάζεται να κάνει η πολιτεία αυτή τη στιγμή είναι να αγοράσει με κάποιες χιλιάδες δόσεων εμβολίου και να ενισχύσει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, την ιχνηλάτηση, ώστε αν υπάρξει κρούσμα να μπορούμε άμεσα να εχνηλωτήσουμε όλες τις επαφές. Και μια που μιλάμε για εμβόλια, κυρία Λινού, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τώρα που όλοι ξεσκονίσαμε την εμβολιαστική μας συνείδηση και είδαμε ότι και το κράτος πλέον έχει έτοιμο στα σκαριά ένα μηχανισμό που λειτουργεί για να καλύψει εμβολιαστικά τον πληθυσμό, θα ήταν σκόπιμο, θυμάστε που μέχρι πριν 2-3 χρόνια μιλούσαμε για περιστατικά ηλαράς, παροτίτιδας κλπ. Να υπάρξει μια στρατηγική, να μάθουμε όλοι ποια από τα εμβόλια που κάναμε όταν ήμασταν μικροί δεν μας καλύπτουν για πάντα και να ξανακαλυφθούμε για να μην δούμε άλλες ασθένειες να μετράμε κρούσματα στο μέλλον. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Μελικόνη, και όχι απλώς να μάθουμε τι δεν μας καλύπτει, αλλά να κάνουμε μια καμπάνια ενημερωτική και επικοινωνιακή αρκετά, ώστε να πείθει τους ανθρώπους, και σε αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να περιληφθούν και οι λειτουργοί υγείας. Γιατί σε μια μελέτη που είχαμε κάνει πριν κάμποσα χρόνια και ήταν ευρωπαϊκή μελέτη, βρήκαμε ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ένα ποσοστό λειτουργών υγείας, καμιά φορά σημαντικό, που αρνείται να εμβολιαστεί ή αδιαφορεί για το εμβόλιο. Και επίσης υπάρχει και το ευρύτερο αντιεμβολιαστικό κίνημα, που δεν είναι καινούριο. Υπάρχουν μητέρες σε όλο τον κόσμο που αρνούνται να εμβολιάσουν τα παιδιά τους με βάση παραπληροφόρηση, και παρότι λέμε θεωρητικά ότι είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για να πάει ένα παιδί στο δημοτικό, αυτό δεν είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να το παρακάμψει η οικογένεια, και αυτό θέτει σε τεράστιο κίνδυνο και το ίδιο το παιδί, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά
Μάλιστα. Για άλλους λόγους μπορεί να μην μπορούν να εμβολιαστούν. Κυρία Αλληνού, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο και τις πολύτιμες όπως πάντα επισημάνσεις σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλό βράδυ.